Συνάδελφοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας συνάντηση. Την κάνουμε σε λίγο διαφορετική αίθουσα για τεχνικούς λόγους. Ελπίζω να ακουγόμαστε καλά και να μας βλέπετε καλά όσοι μας παρακολουθείτε από μακριά. Είναι χαρά μας σήμερα που έχουμε την κυρία Ξινού και τους συναδέρφους από το Θεαγένειο Νοσοκομείο και τους δύο λοιπόν τους καλωσορίζω. Η κυρία Ξινού είναι γνωστή για τον αστιασμό της στην απεικόνηση της κοιλιάς και μάλιστα για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την απεικόνηση στην ογκολογία της κοιλιάς. Και σε αυτό το πλαίσιο το σημερινό θέμα είναι εξαιρετικά ελκυστικό γιατί αφορά τους νευροεδοκρινείς όγκους. Μια οντότητα που πριν σας μιλήσουμε συζητάγαμε ότι έχουμε εκεί δυο μας την αίσθηση ότι είναι μια οντότητα που τη βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Και δεν ξέρω αν αυτό αποτυπώνεται και σε διεθνείς στατιστικές. Και ενώ τη βλέπουμε συχνά, δεν είμαι σίγουρος ότι την αναγνωρίζουμε τόσο συχνά. Ίσως αποτελεί μια οντότητα που την έχουμε λίγο στο περιθώριό μας σαν ακτινολόγοι και νομίζω κακώς. Εμπλέκονται πολλές άλλες ειδικότητες και χειρουργοί και ενδοκρινολόγοι και ογκολόγοι ασφαλώς, αλλά και πυρηνικοί γιατροί. Επομένως, είναι ένα αντικείμενο που έχει δυσκολίες, έχει ιδιαιτερότητες σαν ογκολογικό αντικείμενο. Επομένως, είναι χαρά μας που έχουμε την κυρία Ξινού για να μας τα παρουσιάσει και μας τα διευκρινίσει όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου να συμμετέχω για δεύτερη χρονιά στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του Πανεπιστημιακού Ακτινολογικού Εργαστηρίου. Όντως, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και έχετε δίκιο. Όλο και συχνότερα διαγνώσκουμε αυτούς τους όγκους. Και αυτό θα το δείξουμε ακριβώς και στην παρουσίαση. Το ξεκινάω, ωραία. Α, μαζί. Γι' αυτό δεν έκανα τίποτα, γιατί είσαι εσύ. Το screen δεν κάνω. Ναι, το screen κάνω. Τέλεια. Και πιο κάτω. Λοιπόν, όπως γνωρίζουμε, οι νευροδοκρινείς όγκοι είναι μια ετερογενής ομάδα νεοπλασμάτων που έχουν ένα ευρύ φάσμα τόσο συμπτωμάτων αλλά και απεικονιστικών ευρημάτων. Συχνότερα εντοπίζονται στον πνεύμονα και στο λεπτό έντερο, αλλά όπως θα παρατηρήσουμε από τα διαγράμματα, το πάνκρεας έχει ολοένα αυξανόμενο ποσοστό εντόπισης, είναι ολοένα αυξανόμενο ποσοστό, και επίσης τα grade 1, δηλαδή τα χαμηλού βαθμού κακοήθειας νευροεδοκρινικά νεοπλάσματα, απαντώνται εξαιρετικά συχνότερα σε σχέση με 20 χρόνια πριν, ή ακόμα και 10 χρόνια πριν, και αυτό οφείλεται κυρίως λόγω της ευρείας χρήσης των αξονικών και μαγνητικών τομογράφων νέας γενιάς, αλλά και στην χρήση συγκεκριμένων εξειδικευμένων πρωτοκόλων. Με αποτέλεσμα να εντοπίζονται αυτοί οι όγκοι ευκολότερα. Και να μην ξεχνάμε ότι οι ασθενείς με όγκους G1 μπορεί να ζήσουν πάνω από 30 χρόνια. Οπότε το ότι εντοπίζουμε σήμερα έναν όγκο G1 δεν σημαίνει ότι τον απέκτησε σήμερα, μπορεί να τον έχει εδώ και 20 χρόνια, απλά εμείς σήμερα τον είδαμε. Τώρα, η απεικόνιση των νευροεδοκρινών όγκων χωρίζεται σε μορφολογική και λειτουργική. Η μορφολογική περιλαμβάνει το απλό και το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία, ενώ η λειτουργική απεικόνιση περιλαμβάνει το κτριοσκάν και το DOTA PET-CT μεγάλειο 68, τα οποία ανιχνεύουν όγκους G1 και G2, καθώς επίσης και το γνωστό FDG PET-CT, που ανιχνεύει όμως όγκους G2 και G3. Δεν ανιχνεύει όγκους G1. Να σημειώσω ότι το γάλλιο και το κτριοσκάν ανιχνεύουν όγκους που έχουν υποδοχή σωματοστατίνης, το οποίο είναι σημαντικό για να αποφασιστεί και μία ιδιαίτερη θεραπεία αργότερα για τους ασθενείς αυτούς. Η ευαισθησία των λειτουργικών και μορφολογικών απεικονιστικών μεθόδων στην διάγνωση των όγκων NET εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά κυρίως από το βαθμό κακοήθειας και από το μέγεθος του όγκου. Όπως βλέπουμε εδώ, η αξονική και μαγνητική τομογραφία εμφανίζει αυξημένη ευαισθησία, βέβαια είναι παλιό το άρθρο, δεν έχουμε κάποιο καινούριο,
αλλά υπολείπεται σε σύγκριση με τις λειτουργικές, με αρκετές λειτουργικές απεικονιστικές μεθόδους. Έτσι, συνήθως χρησιμοποιούμε συνδυασμό μορφολογικών και λειτουργικών απεικονιστικών εξετάσεων τόσο για τη διάγνωση αλλά και για την παρακολούθηση των ασθενών. Τώρα, η διάγνωση των νευροεδοκρινών όγκων με τη βοήθεια των μορφολογικών απεικονιστικών τεχνικών γίνεται μόνο όταν είναι μη λειτουργική. Γιατί όπως γνωρίζουμε, όταν είναι λειτουργική, η διάγνωση δεν είναι απεικονιστική, αλλά είναι κλινική και εργαστηριακή. Και ο ρόλος της απεικόνησης περιορίζεται μόνο στον εντοπισμό της πρωτοπαθούς αιστείας, που είναι και επίσης φυσικά εξίσου σημαντικός. Επίσης, με τη βοήθεια της απεικόνησης, γίνεται σταδιοποίηση και παρακολούθηση των ασθενών με όγκους NET. Τα απεικονιστικά ευρήματα των όγκων NET αντικατοπτρίζουν τα ιδιαίτερα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά των όγκων αυτών, που είναι η αγγειοβρύθεια, η κυταροβρύθεια, οι επασβεστώσεις και η παρουσία δεσμοπλαστικής αντίδρασης σε όγκους που εκρίνουν σερωτονίνη. Έτσι λοιπόν, λόγω της έντονης αγγειοβρύθειας παρατηρείται έντονος εμπλουτισμός κατά την αρτηριακή φάση, λόγω της έντονης κυταροβρύθειας παρατηρείται περιορισμός της διάχυσης, που μεταφράζεται σε υψηλό σήμα στις ακολουθίες διάχυσης με υψηλό συντελεστή και χαμηλό σήμα στον χάρτη ADC. Επίσης, συχνά οι όγκοι NET εμφανίζουν επασβεστώσεις είτε στο εσωτερικό τους, είτε στην περιφέρειά τους, οι οποίες ανοιχνεύονται καλύτερα στις εικόνες αξονικής τομογραφίας πριν την έγχυση σχιαγραφικού. Σε όγκους που εκρίνουν σερωτονίνη, προκαλείται δεσμοπλαστική αντίδραση με τη μορφή ακτινοειδών προσεκφολών, οι οποίες έλκουν γειτονικές έλικες λεπτού εντέρου. Όπως βλέπουμε εδώ στο παράδειγμα, σε αυτήν την μεσεντέριο λεφαδενική μάζα από NET λεπτού εντέρου. Λόγω των ιδιαίτερων αυτών απεικονιστικών χαρακτηριστικών των νευροεδοκρινών όγκων, είναι απαραίτητη η διενέργεια και εξειδικευμένων μορφολογικών απεικονιστικών εξετάσεων ανάλογα με την εντόπιση, με ειδικό εξειδικευμένο πρωτόκολλο, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα εντοπισμού και χαρακτηρισμού των βλαβών αυτών. Ας δούμε τώρα τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά των νευροεδοκρινών όγκων ανάλογα με την εντόπιση. Θα αναφερθούμε μόνο στους όγκους που εντοπίζονται στο πάνκρεας και στο λεπτό έντερο, γιατί αυτοί παρουσιάζουν και την μεγαλύτερη δυσκολία στον εντοπισμό και στον χαρακτηρισμό τους. Οι λειτουργικοί νευροεδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος, στο απλό υπερηχογράφημα, απεικονίζονται ως ομοιογενώς υποηχοϊκοί, με σαφή όρια και μικρό μέγεθος, και έτσι έρχονται σε αντίθεση με το γειτονικό υπερηχοϊκό παγκρατικό παρένχημα. Φυσικά, το απλό υπερηχογράφημα έχει πολύ χαμηλή ευαισθησία και εξίσου χαμηλή ειδικότητα. Η ειδικότητα, βέβαια, μπορεί να αυξηθεί αν χορηγήσουμε σχιαγραφικό. Οπότε, ένα NET θα εμπλουτιστεί στην αρτηριακή φάση, σε αντίθεση με το αδενοκαρκίνωμα, που παραμένει υποεμπλουτιζούμενο, και το NET θα απεμπλουτιστεί στην καθυστερημένη φάση. Στην τριφασική αξονική αγγειογραφία παγκρέατος, τα NET έχουν χαρακτηριστικά έντονο εμπλουτισμό στην αρτηριακή φάση, με αποτέλεσμα να γίνεται αντίθεση με το γειτονικό μη εξίσου υπεραγγειούμενο παγκρατικό παρένχημα, ενώ στην πηλαία φάση δεν αναγνωρίζονται συνήθως, γιατί είναι ισόπυκνα. Γι' αυτό και πολύ δύσκολα θα βρούμε τυχαία έναν έτσι μία απλή αξονική κοιλίας. Πολύ συχνά όμως, εξίσου, θα δούμε ότι κάποιοι όγκοι έχουν έντονο εμπλουτισμό σε όλες τις φάσεις και όχι μόνο στην αρτηριακή φάση. Ενώ σπανιότερα μπορεί να είναι ακόμα και ισοαγγειούμενοι στην αρτηριακή φάση και είναι υπεραγγειούμενοι μόνο στην πηλαία φάση. Εδώ υπάρχει δυσκολία φυσικά στον χαρακτηρισμό αυτής της βλάβης από την απεικόνηση ως NET. Βέβαια, για να εντοπίσουμε με την αξονική τομογραφία αυτούς τους μικρούς, όπως είδαμε, όγκους, είναι απαραίτητη η διενέργεια ενός εξειδικευμένου πρωτόκολλου, τριφασική εξέταση, με λήψη λεπτό των μών, τόσο πριν την έγχυση του σχιαγραφικού, όσο και κατά την πρώιμη και όψιμη αρτηριακή και φλεβική φάση,
κατά προτίμηση μετά από χορήγηση ενός λίτρου νερό από το στόμα, έτσι ώστε να γίνει ευκολότερη η ανίχνευση μικρών υπεραγγιούμενων όγκων στο δεκαδάχτυλο και ειδικά στην περιοχή του φήματος του φάτερ. Γιατί όμως χρειάζεται η πρώιμη αρτηριακή φάση, δεν μας αρκεί η όψιμη αρτηριακή φάση? Χρειάζεται λόγω του ιδιαίτερου αρτηριακού εμπλουτισμού του παγκρέατος, που φτάνει στο μέγιστο εμπλουτισμό του ακριβώς στην όψιμη αρτηριακή φάση. Οπότε μικρές υπεραγγιούμενες αιστείες δεν είναι δυνατόν να διακριθούν με ευκολία. Εδώ, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα, έχουμε δύο υπεραγγιούμενες αιστείες, οι οποίες διακρίνονται πολύ εύκολα στην πρώιμη αρτηριακή φάση, όταν δεν έχει προλάβει το πάνκρεας να εμπλουτιστεί αρκετά, ενώ στην όψιμη αρτηριακή και φυσικά στην φλεβική φάση δεν μπορούν να ανιχνευτούν. Δεν χρειάζεται πρώιμη αρτηριακή φάση όταν ψάχνουμε για μεταστάσεις, υπατικές μεταστάσεις από NET. Και αυτό πάλι λόγω του ιδιαίτερου εμπλουτισμού του ύπατος, που είναι κυρίως από την πηλαία φλέβα. Επομένως, φτάνει αργότερα στο μέγιστο εμπλουτισμό του, κατά την πηλαία φάση. Οπότε, όπως βλέπουμε εδώ, η υπεραγγιούμενη υπατική μετάσταση φαίνεται τόσο στην πρώιμη αρτηριακή, αλλά και στην όψιμη αρτηριακή φάση, που δεν έχει προλάβει το ύπαρ να εμπλουτιστεί επαρκώς ακόμα. Η χορήγηση ενός λίτρου νερού χρειάζεται, έτσι ώστε να γεμίσει καλά το δωδεκαδάχτυλο και να μπορούμε να εντοπίσουμε με ευκολία, με μεγαλύτερη ευκολία, μικρούς υπεραγγιούμενους όγκους στο τείχωμα του δωδεκαδακτύλου. Το πρωτόκολλο της μαγνητικής τομογραφίας περιλαμβάνει επίσης την ίδια τριφασική εξέταση, τα φαίνα ακολουθία πριν το σχεστικό και λήψη το μόνο μετά την χορήγηση σχιαγραφικού στις ίδιες φάσεις, τα βδιοακολουθία και ακολουθίες diffusion. Τυπικά, το NET παγκρέατος εμφανίζει χαμηλό σήμα στην ταφένα πριν το σχιαγραφικό, έντονο εμπλουτισμό στην αρτηριακή φάση, σχετικά υψηλό σήμα στην ταυδιοακολουθία, υψηλό σήμα στις ακολουθίες διάχυση με υψηλό συντελεστή και χαμηλό σήμα στο χάρτη ABC, που υποδηλώνει περιορισμό διάχυσης λόγω της αυξημένης κυταροβρύχειας, όπως είπαμε προηγουμένως. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι όσο χαμηλότερο είναι το σήμα στο χάρτη ABC, τόσο πιο αυξημένη είναι η κυταροβρύθεια ενός όγκου και τόσο πιο αυξημένο είναι το KI67 του όγκου αυτού. Οπότε, οι ακολουθίες διάχυσης μας βοηθάνε έτσι ώστε να υπολογίσουμε αρχικά το βαθμό κακοήθειας ενός όγκου και ιδιαίτερα να κατευθύνουν πού πρέπει να στοχεύσει η βιοψία. Θα στοχεύσει η βιοψία στο σημείο που έχει το χαμηλότερο σήμα στον ABC χάρτη, έτσι ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Δηλαδή, αν στοχεύσει εδώ, εκεί που φαίνεται μαύρο, θα πολύ πιθανό να βγει γκρέι 3 όγκος, ενώ αν στοχεύσει εδώ που δεν έχει τόσο χαμηλό σήμα, μπορεί να βγει γκρέι 2 ή γκρέι 1 όγκος. Οπότε, να γίνει λαθασμένη ταξινόμηση του όγκου. Η ευαισθησία της αξονικής και της μαγνητικής τομογραφίας στον εντοπισμό λειτουργικών όγκων του παγκρέατος είναι παρόμοια, αλλά υπολείπεται αρκετά από το ενδοσκοπικό και το διαχειριστικό υπερηχογράφημα. Στο ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, όπως άλλωστε και στο απλό υπερηχογράφημα, οι όγκοι NET είναι υποεχοϊκοί, εμφανίζουν σαφή όρια και εδώ ξεχωρίζουν εύκολα σε σχέση με το γειτονικό υπερηχοϊκό παγκρεατικό παρένχυμα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν ψάχνουμε για ένα ινσουλίνωμα, όταν δηλαδή ο ασθενής έχει κλινικά και εργαστηρικά σημεία ινσουλινώματος και πρέπει να βρούμε πού είναι αυτό, πρέπει να ξέρουμε ότι η πλειονότητα των ινσουλινωμάτων είναι μικρότερα από 2 εκατοστά, εντοπίζονται βέβαια στη συντριπτική πλειοψηφία στο πάνκρεας. Μπορεί όμως να έχουν και άτυπες απεικονίσεις, μπορεί να είναι υπόπυκνα στην πηλαία φάση, μπορεί να είναι μεγαλύτερα από 2 εκατοστά ή μπορεί να εμφανίζουν ανομοιογενή εμπλουτισμό. Οπότε πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Επίσης, όταν ψάχνουμε για ένα γαστρίνωμα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 90% των γαστρινωμάτων εντοπίζονται στο τρίγωνο που σχηματίζεται μεταξύ του ορίου της κεφαλής με το σώμα του παγκρέατος, το όριο της δεύτερης με την τρίτη μοίρα του δεκαδακτύλου
και τη συμβολή του κυστικού με τον κοινό υπατικό πόρο. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι τα γαστρινόματα που εντοπίζονται στο πάνκρεας είναι κατά κανόνα μεγαλύτερα από εκείνα που εντοπίζονται στο δωδεκαδάχτυλο. Η διαφορική διάγνωση των λειτουργικών ογκών θα πρέπει να γίνει καταρχήν από τις υπεραγγειούμενες μεταστάσεις. Εδώ η διάγνωση είναι εύκολη όταν γνωρίζουμε το ιστορικό του ασθενούς. Πρέπει να γίνει από το μικροκυστικό ρόδες και στα δένωμα, που σε αντίθεση με τους όγκους ΝΕΤ έχει λοβωτή παρυφή και είναι έντονα υπόπυκνο πριν την έγχυση του σχιαγραφικού στην αξονική. Επίσης, πρέπει να γίνει από το ενδοπαγκρεατικό επικουρικό σπληνίδιο, το οποίο έχει παρόμοιο εμπλουτισμό αλλά και παρόμοιο σήμα με τον σπλήνα στην μαγνητική τομογραφία. Και περνάμε στους μη λειτουργικούς όγκους, οι οποίοι συχνότερα ανεβρίσκονται τυχαία ή ανεβρίσκονται κατά την προσπάθεια εντοπισμού της πρωτοπαθούς εστίας σε γνωστές υπατικές μεταστάσεις από ΝΕΤ. Συνήθως έχουν μεγάλο μέγεθος, σαν ομιγενή πλουτισμό με πασβεστώσεις, ενώ χαρακτηριστικά είναι σπάνια η διάταση του παγκρατικού πόρου παρά το μεγάλο μέγεθός τους. Στην μαγνητική τομογραφία, εκτός από την απουσία διάτασης του παγκρατικού πόρου, χαρακτηριστικό των ΝΕΤ είναι και το υψηλό σήμα στην ταυδιοκολουθία, που έρχεται σε αντίθεση με το χαμηλό σήμα που εμφανίζει στην ίδια ακολουθία το αδενοκαρκίνωμα. Εκτός από το αδενοκαρκίνωμα πακρέατος, η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει σπανιότερα από το λέμφωμα και τις μεταστάσεις. Αρκετά συχνά, οι μη λειτουργικοί όγκοι του παγκρέατος εμφανίζονται ως κυστικά μορφώματα, δηλαδή ως κύστης, ψευδοκύστης ή βλενώδης όγκους. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα διαφορικής διάγνωσης. Εδώ τα σημεία που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τη διάγνωση είναι το παχύ εμπλουτιζόμενο τείχωμα, στην όψιμη αρτηριακή φάση μέγιστος εμπλουτισμός, καθώς και οι πασβεστώσεις. Και περνάμε στο λεπτό έντερο, στα νευροδοκρινή νεοπλάσματα που εντοπίζονται στο λεπτό έντερο. Είναι η πιο συχνή εντόπιση στο γαστεντερικό σύστημα μαζί με το ορθό. Αλλά το ορθό διαγνώσκεται πάρα πολύ εύκολα με την ενδοσκόπηση, δεν χρειάζεται απεικόνηση. Εδώ συνήθως αυτά τα νεοπλάσματα νευρίσκονται τυχαία σε μία απλή αξονική τομογραφία για διερεύνηση κοιλιακού άλγους. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν βλέπουμε την πρωτοπαθή εστία, αλλά βλέπουμε τη μεσεντέριο λεφαδενική μάζα που συνοδεύει το ΝΕΤ και έχει χαρακτηριστική απεικόνηση. Έχει απασβεστώσεις και ακτινωτές προσεκβολές που έλκουν τις γειτονικές έλκες. Για να βρούμε... ορισμένες φορές επίσης μπορεί να εμφανιστεί με εμβολιασμό και να προκαλέσει αποφρακτικό ηλαιό, όπως αυτή την περίπτωση ηλαιοκολικού εμβολιασμού από ΝΕΤ τελικού ηλαιού. Για να βρούμε τώρα την πρωτοπαθή εστία στο λεπτό έντερο, θα πρέπει να διενεργήσουμε εξέταση εκλογής, αποτελεί η CT εντερόκληση, η τριφασική CT εντερόκληση και εντερογραφία, η οποία έχει πολύ υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. Εδώ τα ΝΕΤ λεπτού εντέρου εμφανίζονται ως πολυποειδείς μάζες μικρού μεγέθους ή ως έκεντρη πάχυνση τυχώματος, που έχουν πάντα έντονο εμπλουτισμό στην αρτηριακή φάση. Γι' αυτό και μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε στην τριφασική εξέταση. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι εντοπίζονται συχνότερα στον ηλαιό και να μην ξεχνάμε ότι σχεδόν στις μισές περιπτώσεις είναι πολλαπλή όγκη. Οπότε, αν δούμε έναν όγκο, να μην επαναπαυθούμε, αλλά να ψάξουμε και για δεύτερο. Πολύ συχνά θα βρούμε. Τα ευρήματα είναι παρόμοια και στην τριφασική μαγνητική εντερόκληση και εντερογραφία, η οποία βέβαια λόγω και του μεγαλύτερου χρόνου που διαρκεί έχει περισσότερα artifact, έχει μικρότερη ευαισθησία από την τριφασική αξονική εντερογραφία ή εντερόκληση. Αυτό το στοιχείο που μπορεί να μας βοηθήσει και στην μαγνητική και στην αξονική εντερογραφία και εντερόκληση είναι όταν βλέπουμε μία έλικα να εμφανίζει γωνίωση. Όταν βλέπουμε αυτή την έλικα να εμφανίζει γωνίωση, να ψάξουμε ένα όγκο εκεί δίπλα,
γιατί να ψάξουμε να βρούμε μήπως υπάρχει, γιατί ο όγκος λόγω δεσμοπλαστικής αντίδρασης είναι αυτός που έχει προκαλέσει αυτή την γονίωση στην έλικα. Διαφορική διάγνωση των νεύρων λεπτού εντέρου θα πρέπει να γίνουν κυρίως από το GIST και από τις μεταστάσεις, που εκεί είναι εύκολο όταν γνωρίζουμε το ιστορικό του ασθενούς. Ενώ η μεσεντέριος λεφαδενική μάζα θα πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση από τη σκληρυντική μεσεντερίδιδα. Εκτός από τη διάγνωση και τον εντοπισμό της πρωτοπαθούς εστίας, η απεικόνηση βοηθάει φυσικά και στη σταδιοποίηση, με τον έλεγχο της τοπικής επέκτασης σε λεφαδένες και αγκία, καθώς και για τον έλεγχο για πιθανή ύπαρξη απομακρυσμένων μεταστάσεων. Οι λεφαδένες που μπορεί να παρατηρηθούν σε νετ όγκους είναι καταρχάς συχνότερα έχουν εμφανίζουν αυξημένο εμπλουτισμό, και όμως η αξονική και μαγνητική τομογραφία εμφανίζουν χαμηλή εμπιστησία για τον εντοπισμό λεφαδένων, οι οποίοι είναι μικρότεροι από ένα εκατοστό. Αντίθετα, το DOTA PET-CT, μεγάλο 68, εμφανίζει υψηλότερη ευαισθησία. Όταν έχουμε όγκους NET υψηλότερου βαθμού κακοήδες, μπορούμε να δούμε και ακόμα και διηθήσεις γειτονικών αγκαίων, όπως βλέπουμε σε αυτό το παράδειγμα, όπου έχει διηθηθεί η σπληνική φλέβα και έχουμε συνοδό ανάπτυξη έντονου παράπλευρου δικτύου. Οι μεταστάσεις από όγκους NET συχνότερα εντοπίζονται στο ύπαρ και είναι υπεραγγιούμενες. Γι' αυτό και φαίνονται καλύτερα στην αρτηριακή φάση, ενώ στην πηλαία φάση συχνά δεν φαίνονται καθόλου. Υπάρχει βέβαια εδώ πρόβλημα διαφορικής διάγνωσης, ειδικά όταν είναι μικρές, με μικρά αιμαγγιώματα, τα οποία μας βοηθάει η διάγνωση προς το αιμαγγίωμα, όταν βλέπουμε ότι αυτό εμπλουτίζεται παράλληλα με την κοιλιακή αορτή. Μπορούμε βέβαια ακόμα και με το υπερηχογράφημα σχιαγραφικό να κάνουμε διαφορική διάγνωση, γιατί η μετάσταση από NET εμφανίζει εμπλουτισμό στην αρτηριακή φάση και απεμπλουτισμό στην καθυστερημένη φάση, ενώ ένα αιμαγγίωμα εμφανίζει σταδιακά αυξανόμενο εμπλουτισμό. Εδώ βλέπουμε σε ένα βίντεο πώς φαίνεται ο εμπλουτισμός και ο απεμπλουτισμός μιας μετάστασης από NET, και δίπλα δεξιά ένα αιμαγγίωμα, πώς εμπλουτίζεται σταδιακά και παραμένει εμπλουτιζόμενο και σε καθυστερημένη φάση, σε αντίθεση με τη μετάσταση από NET. Μεταστάσεις εκτός από υπεραγγιούμενες μπορεί να είναι και υποαγγιούμενες. Όταν βλέπουμε υποαγγιούμενες μεταστάσεις, αυτό συνήθως υποδηλώνει και μεγαλύτερο βαθμό κακοήθειας, συνήθως όχι G1, G2 ή G3 βαθμό κακοήθειας. Μπορεί να είναι περιφερικά εμπλουτιζόμενες, χωρίς ή με κεντρική νέκρωση, όταν είναι μεγαλύτερες. Μπορεί να είναι κυστικές, με ή χωρίς υγροϊγρικά επίπεδα. Και αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι μπορούμε να βλέπουμε και ταυτόχρονα και υπεραγγιούμενες μεταστάσεις, που φαίνονται καλύτερα στην αρτηριακή φάση, και υποαγγιούμενες μεταστάσεις, που φαίνονται καλύτερα στην πηλαία ή καθυστερημένη φάση, στον ίδιο ασθενή, που υποδηλώνουν πάλι διαφορετικό βαθμό κακοήθειας αυτών των μεταστάσεων. Αυτό είναι πολύ συχνό έβριμα όταν έχουμε μεταστάσεις στο ύπαρ. Οι ακολουθίες που μας βοηθάνε περισσότερο στο να εντοπίσουμε και να χαρακτηρίσουμε τις μεταστάσεις στο ύπαρ είναι η ΤΑΦ1 στην αρτηριακή φάση, η ΤΑΦ2 ακολουθία, καθώς και οι ακολουθίες διάχυσης. Η μαγνητική τομογραφία έχει υψηλότερη ευαισθησία από την αξονική και το οκτρεο σκάν στον εντοπισμό υπατικών μεταστάσεων και family με το DOTATOC PET-CT γάλλιο 68. Όμως υπερτερεί η μαγνητική από όλες τις απεικονιστικές μεθόδους στην ανάδειξη μικρών υπατικών μεταστάσεων. Όπως βλέπουμε εδώ, σε αυτό το παράδειγμα, εδώ βλέπουμε μία υπατική μετάσταση, εδώ είναι το DOTA PET-CT, πώς φωτίζει στο PET-CT. Στην αξονική τομογραφία, την τριφασική εξέταση, δεν φαίνεται μετάσταση σε αυτή την περιοχή. Στη μαγνητική φαίνεται η μετάσταση, αλλά εκτός από αυτή τη μετάσταση φαίνονται και άλλες δύο, οι οποίες δεν φάνηκαν στο DOTA PET-CT.
Βέβαια, η ευαισθησία της μαγνητικής τομογραφίας αυξάνεται ακόμα παραπάνω για την ανάδειξη των πολύ μικρών μεταστάσεων όταν χορηγούμε υπατοειδικά σκιαγραφικά αντί για το κλασικό γαδολίνιο. Και αυτό γιατί τα σκιαγραφικά αυτά δεσμεύονται από τα φυσιολογικά υπατοκύτταρα και όχι από τις μεταστάσεις, οι οποίες εμφανίζουν χαμηλό σήμα γι' αυτό στην καθυστερημένη φάση και έτσι αυξάνεται η αντίθεση μεταξύ του φυσιολογικού υπατικού παρενχήματος και των μεταστάσεων. Η μαγνητική με υπατοειδικό σκιαγραφικό έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από την τριφασική αξονική τομογραφία και εφάμιλη ευαισθησία με το DOTATOC PET-CT, γι' αυτό και προτείνεται να συμπεριληφθεί στο πρωτόκολλο εξέτασης των ασθενών με NET κατά τη σταδιοποίησή τους και ειδικά όταν προγραμματίζονται αυτοί οι ασθενείς για χειρουργείο. Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη, έχει προταθεί ένα σύντομο πρωτόκολλο MRI, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος της εξέτασης. Και το πρωτόκολλο αυτό προτείνεται να περιλαμβάνει τα δύο ακολουθία, ακολουθίες diffusion και ακολουθία με υπατοειδικό σκιαγραφικό μόνο, χωρίς να μειώνεται όμως η ευαισθησία και η ειδικότητα της εξέτασης. Όσον αφορά τις οστικές μεταστάσεις, η MRI υπερτερεί από όλες τις απεικονιστικές μεθόδους, όπως βλέπουμε και σε αυτό το παράδειγμα, που φαίνεται μία σκληρυντική μετάσταση στο ιερό, φαίνεται στην αξονική, φαίνεται και στο PET-CT, φαίνεται βέβαια και στη μαγνητική τομογραφία, φαίνεται όμως εκεί και άλλες 5-6 τουλάχιστον μετάστασεις μόνο σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, από τις καινούργιες, τις νέες απεικονιστικές μεθόδους που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται στους ασθενείς με NET και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, περιλαμβάνεται το Whole Body Diffusion MRI, που καλύπτει όλο το σώμα όπως το PET-CT, χωρίς όμως η οντίζουσα ακτινοβολία και χωρίς χορήγηση ραδιενεργών ισοτόπων, και υπερτερεί έναντι της PET-CT στην ανίχνευση εγκεφαλικών μεταστάσεων και υπατικών μεταστάσεων, ενώ μειονεκτεί στον εντοπισμό παθολογικών λεφαδένων και πνευμονικών μεταστάσεων. Και φυσικά έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται το PET MRI, που είναι η κορονίδα των απεικονιστικών εξετάσεων για τους ασθενείς με όγκους NET, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο μεθόδων, και του PET και του MRI, και ίσως στα επόμενα χρόνια να το δούμε να υπάρχει πλέον σαν εξέταση εκλογής και να χρησιμοποιείται σαν εξέταση εκλογής στους ασθενείς με όγκους NET, τόσο κατά τη διάγνωση όσο και κατά την παρακολούθησή τους. Συμπερασματικά, λοιπόν, για την απεικονιστική διερεύνηση των όγκων NET στο γαστρεντερικό και στο πάνκρεας, ισχύει αυτό. Προτιμάμε αξονική για την διάγνωση και την παρακολούθηση, κυρίως επειδή έχει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση στις εντοπίσεις στο πάνκρεας και στις μεταστάσεις στο ύπαρ και στους πνεύμονες. Μειονέκτημα της αξονικής είναι κυρίως η χαμηλή ευαισθησία στις οστικές μεταστάσεις, αλλά και η αδυναμία χαρακτηρισμού λεφαδένων μικρότερων από ένα εκατοστό, όπου εκεί υπερτερεί, όπως είπαμε, η λειτουργική απεικόνιση. Η μαγνητική τομογραφία προτείνεται για τη σταδιοποίηση των ασθενών με όγκους NET, ιδίως όταν πρόκειται να χειρουργηθούν, έτσι ώστε να ανιχνευτούν τυχόν μικρές μεταστάσεις στο ύπαρ, στον εγκέφαλο και στα οστά. Στα μειονεκτήματά της, βέβαια, περιλαμβάνεται η χαμηλή ευαισθησία στις πνευμονικές μεταστάσεις και η μεγάλη διάρκεια της. Και τέλος, προτείνεται η χρήση του υπερηχογραφήματος με έγχυση σκιαγραφικού όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε υπατικές αιστείες που είναι διευκρίνιστες με την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία, όπως επίσης και για την καθοδήγηση της βιοψίας. Βέβαια, για να γίνει σωστή διάγνωση, χαρακτηρισμός και παρακολούθηση των ασθενών με όγκους NET, θα πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία όχι μόνο μεταξύ ακτινολόγου και πυρηνικού γιατρού, αλλά και μεταξύ πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, πάντα στα πλαίσια μιας συνεργαζόμενης ομάδας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Ξενού. Ήταν με ένα πολύ σημαντικό τρόπο. Μας δώσατε μια πρακτική και διδακτική απεικονιστική προσέγγιση σε μια ομάδα όγκων που είναι ετερογενής και πραγματικά δύσκολη. Με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι και στην έκφραση την κλινική και στην ιστολογική και στη ιστολογική βάση, αλλά και στην συμπεριφορά σε διάφορες θεραπείες. Επομένως, είναι μια από τις πιο ετερογενείς, ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί, ετερογενείς ομάδες όγκων τα ΝΕΤ και η προσέγγιση σας ήταν ακριβώς πρακτική, συνοπτική και πολύ χρήσιμη. Επομένως, σας ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποια ερώτηση από συναδέλφους καταρχήν που μας παρακολουθούν από τις οθόνες τους. Όποιος θέλει μπορεί είτε να σηκώσει χέρι, είτε να κάνει unmute τον εαυτό του και να υποβάλει την ερώτηση. Ασφαλώς μπορεί να την τυπώσει κιόλας στο chat. Το ίδιο εσύ και οι συναδέλφοι που είναι εδώ, αν έχουν κάποια ερώτηση, ορίστε. Ναι, κύριε Δαγλιλέλη, σας ακούμε και χαιρόμαστε. Γεια σας. Χαιρόμαστε. Σας ακούμε καταρχήν. Και εγώ χαίρομαι να ακούω την συνάδελφο την Κατερίνα Δεξινού, που είναι καταπληκτική ομιλήτρια. Ήθελα μόνο μία ερώτηση, αν έχει, δεν το έχω διαβάσει εγώ, τον λόγο για τον οποίο παθοφυσιολογικά, μάλλον εξηγείται η υπεροχή του PET-CT και μάλλον μιλάμε για το τυπικό της γλυκόζης και όχι τον τατό, φαντάζομαι, απέναντι στη wall body diffusion για τον εντοπισμό λεφαδενικών μεταστάσεων, όπως ακριβώς είπε στην ομιλία. Ποιος είναι ο λόγος που οι συγγραφείς πιστεύουν ότι υπερέχει ή απλώς το βρήκανε σαν... Ποιο ήταν τον gold standard, δηλαδή. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ευχαριστώ, κύριε Δαγκλέλη. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η whole body diffusion, ναι μεν, έχει υψηλή ευαισθησία, αλλά δεν έχει υψηλή ειδικότητα. Ενώ το DotaTOC PET-CT έχει υψηλή ειδικότητα. Όταν φωτίζει, σημαίνει ότι είναι από NET ο λεφαντένας αυτός. Ότι έχει υποδοχή στις σωματοστατίνες, γιατί συνήθως το πρόβλημα είναι στις μικρές λεφαδενικές μεταστάσεις και όχι στις μεγαλύτερες, που τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Και πάντα αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι δεν κερδίζει ο μαγνήτης ή ο οξονικός ή το DOTA ή το FDG PET-CT. Όλα μαζί έχουν τον ρόλο τους και την θέση τους. Πολλές φορές, στα περιστατικά που έρχονται στο εργαστήριο, βλέπουμε αποτελέσματα από γάλλιο, τα οποία δεν τα βλέπουμε στον οξονικό ή βλέπουμε άλλα στον οξονικό που δεν φάνηκαν στον γάλλιο. Συμπληρώνονται αυτές τις εξετάσεις. Οπότε δεν υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ απεικονιστικών εξετάσεων. Περισσότερο πρέπει να δούμε πού πρέπει να χρησιμοποιείται η μία και η άλλη και σε συνδυασμό όταν χρειάζεται. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Άρα μιλούσαμε για τον τότε το PET-CT, έτσι. Δεν άκουσα καλά. Άρα η σύγκριση diffusion, wall body diffusion έγινε με τον τότε το PET-CT και όχι με γλυκόζη. Το τότε το PET-CT φωτίζει όταν έχουμε grade 1 ή grade 2 όγκους και όχι όλοι grade 2 όγκοι. Το FDG PET-CT φωτίζει σε grade 2 και grade 3 όγκους. Οπότε, ανάλογα με το τι όγκο έχουμε, κάνουμε και την αντίστοιχη εξέταση. Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε PET-CT, υπεροχή του, δηλαδή έναντι στο whole body diffusion. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι υπάρχει και μια ερώτηση από τον κύριο Παλάδα, τον οποίο το χαιρετώ και χαίρομαι που είναι μαζί μας. Ρωτάει στη μεταχειρική περίοδο ποια είναι η καταλληλότερη εξέταση επιλογής, ιδίως σε περιπτώσεις περιτοναϊκών εφητεύσεων, όταν είναι μικρών διαστάσεων και μικρού αριθμού. Και προφανώς με στόχο την πρώην διάγνωση προειδοποίησης ναι. Του πτυγμός. Να σας πω την αλήθεια, την προηγούμενη Παρασκευή είχα ακριβώς ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο μετά από την πρώτη αξονική που είχε κάνει πριν από 6 χρόνια στο εργαστήριό μας, όπου έγινε διάγνωση του ΝΕΤ λεπτοεντέρου, χειρουργήθηκε. Αποφασίστηκε να μην συνεχίσει θεραπεία και αποφασίστηκε να συνεχίσει τον επανέλεγχο με μαγνήτες. Όλα αυτά τα χρόνια μαγνήτες. Ώσπου άρχισε να αυξάνεται η χρωμογρανίνη, οι μαγνήτες αρνητικοί όμως. Επέμεινε η χρωμογρανίνη, αυξανόταν, οι μαγνήτες αρνητικοί. Ήρθε ξανά σε εμάς να κάνει ξανά εντερογραφία, όπου φάνηκε
ότι είχε περιτονικές εφυτεύσεις. Δεν φαινόταν στη μαγνητική, φαινόταν. Όμως, αυτό που θέλουμε, που θέλω να μείνει είναι ότι για να, όταν είτε πάμε να διαγνώσουμε ένα NET, είτε να σταδιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο, πρέπει να έχουμε υπομονή, πρέπει να έχουμε χρόνο. Όταν δεν έχεις πολύ χρόνο να γραμματεύσεις μια μαγνητική, είναι πάρα πολύ εύκολο να το χάσεις. Εκεί ήταν, φαινόταν. Αλλά δεν γνωματεύτηκε. Δεν σημαίνει ότι η αξονική που κάναμε εμείς ήταν καλύτερη. Απλά είχαμε περισσότερο χρόνο, αφιερώσαμε περισσότερο χρόνο για να τις δούμε. Τώρα βέβαια, μετά από αυτήν την εξέταση, έκανε γάλλιο ο ασθενής αυτός. Σε ένα επόμενο μάθημα μπορώ να το δείξω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπου εκεί φωτίσανε μερικές, όχι όλες, πάλι ο αξονικός έδειξε περισσότερες. Και από τον μαγνήτη που έγινε ενδιάμεσα. Οπότε νομίζω ότι είναι. Όλες αυτές οι εξετάσεις πάντα συζητιώνται με τους κλινικούς. Εάν έχουν υψηλή υποψία παρά τις αρνητικές εξετάσεις, αν κάνουμε συνέχεια αξονικές, πάμε στη μαγνητική και το αντίθετο. Μέχρι που να βρούμε απάντηση στο ερώτημα, γιατί αυξάνεται η χρωμογρανίνη. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει απάντηση στο ερώτημα μαγνήτης ή αξονικός. Αρκεί να το βλέπουν εξειδικευμένα άτομα που γνωρίζουν και ξέρουν τι πρέπει να προσέξουν. Άλλωστε, βλέπουμε αυτά που ξέρουν. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ πέρα σήμερα. Όσο ξέρει κάτι κανείς, μπορεί να το αναζητά και να το βλέπει. Αν δεν το γνωρίζει καλά, δεν θα το δει. Επομένως, δεν φτάνει προσοχή. Χρειάζεται να υπάρχει και το αντίστοιχο υπόβαθρο. Επομένως, συμφωνώ πολύ με την απάντηση που δώσατε. Και έχει σημασία η καλύψη με τι είναι πιο πολύ εξοικειωμένο. Σίγουρα. Πάντως, θα συμφωνούσα σαν μια πρώτη γραμμή, θα μπορούσε να είναι η εξονική. Μια καλή εξονική, πιθανόν απαντήσει. Ναι, ναι. Αυτή η εξονική που μπορεί να διενεργηθεί και απλή εξονική. Οι περιτονικές εφυτεύσεις δεν χρειάζονται τριφασική εντερογραφία οτιδήποτε. Μια απλή εξονική με καλό σχεστικό. Και φυσικά να δεις στα σημεία που εντοπίζονται συχνότερα για να πιάσεις τη μετάσταση. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος από τους παριστάμενους που θέλει κάτι να ρωτήσει, να συμπληρώσει. Όχι, να προχωρήσουμε στα περιστατικά. Νομίζω είναι καλή φτάνη. Άλλωστε, στο νοσοκομείο σας έχετε. Είναι νοσοκομείο όπου περιστατικά έρχονται πολλά με ανθρωπινείς. Άρα θα έχουμε, είμαι σίγουρος, θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα περιστατικά. Προτείνω κι εσείς να συνδεθείτε με τα κινητά σας, γιατί θα έχει δυνατότητα ψήφου. Οπότε να συμμετέχετε, αν θέλετε. Ξέρετε εδώ που είναι ενημερωμένοι. Σίγουρα. Θα έχουν παρακολουθήσει. Καλησπέρα σας και από μένα. Σκοπός της ομιλίας μας είναι η παρουσίαση περιστατικών μέσω κάποιων ερωτήσεων για την αποκονιστική διερεύνηση ογκονέτ. Ξεκινάμε την παρουσίαση με την πρώτη μας ερώτηση. Ποιο από τα δύο εμπλουτιζόμενα μορφώματα πιστεύετε ότι είναι NET, το πρώτο, το δεύτερο και τα δύο ή και κανένα? Μπορείτε τώρα να ψηφίσετε. Μπορείτε να μετακινήσετε. Το ένα, το ένα, το δύο, το τρία, το τέσσερα. Ψηφίζετε. Βγαίνει το πόλο. Δεν φαίνεται το πόλο, εσάς. Όχι, μάλλον φαίνεται. Φαίνεται. Μήπως είστε από πόλο. Μπορείτε να ψηφίσετε από πόλο. Να δούμε τι θα Ωραία. Βλέπουμε οι περισσότεροι ότι έχουν ψηφίσει ότι είναι το δεύτερο περιστατικό. Για να δούμε όμως ποια είναι και η σωστή απάντηση. Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν άντρα 74 ετών, ο οποίος σε μαγνητική τομογραφία βρέθηκε τυχαία ένα έμβλημα, ένα μικρό μόρφωμα στην ουρά του παγκρέατος, το οποίο εμφανίζει χαμηλό σήμα στη ΤΑΦ1 ακολουθία, ελαφρώς υψηλό σήμα στη ΤΑΦ2 ακολουθία, περιορισμό της διάχυσης, αλλά και έναν ήπιο εμπλουτισμό
ο οποίος έχει μέγιστον πλουτισμό στην καθυστερημένη φάση. Τα ευρήματα αυτά είναι χαρακτηριστικά για έναν όγκο NET, εκτός όμως από τον καθυστερημένο εμπλουτισμό. Για το λόγο αυτό, διενεργήθηκε μία CT αγγιογραφία παγκρέατος, όπου από εδώ αναδείχθηκε το εμπλουτιζόμενο μόρφωμα στην ουρά του παγκρέατος, με μέγιστο εμπλουτισμό στην όψιμη αρτηριακή φάση. Όπως βλέπουμε όμως και στην εικόνα, χωρίς και αγραφικό, αναδεικνύονται και κάποιες υποσημενόμενες στικτές επασβεστώσεις. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά για ένα όγκο NET παγκρέατος. Διενεργήθηκε στη συνέχεια ενδοσκοπικός βιοψία με ενδοσκοπικό υπέρηχο, το οποίο μας ανέδειξε ότι ήταν ένα NET στην ουρά του παγκρέατος, grade 1. Το δεύτερο μας περιστατικό αφορά γυναίκα 57 ετών, που σε μαγνητική βρέθηκε τυχαία ένα μόρφωμα πάλι στην ουρά του παγκρέατος, με χαμηλό σήμαστη ΤΑΦ1, σχετικά υψηλό σήμαστη ΤΑΦ2, περιορισμό διάχυσης και έναν ήπιο εμπλουτισμό. Από τη μαγνητική χαρακτηρίστηκε σαν όγκος NET. Διενεργήθηκε στη συνέχεια για τη χρωμογρανίνη ορού, όπου ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα, και πριν τη βιοψία συστήθηκε να γίνει μία CT αγγειογραφία παγκρέατος, από όπου αναδείχθηκε το εμπλουτιζόμενο μόρφωμα στην ουρά του παγκρέατους, όμως αυτός ο εμπλουτισμός ήταν παρόμοιος με τον σπλήνα σε όλες τις φάσεις. Κάτι το οποίο δεν είναι χαρακτηριστικό σε ένα NET, αλλά είναι σε ένα ενδοπαγκρεατικό σπλινίδιο. Όπως βλέπουμε ξανά και στις εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας, το ενδοπαγκρεατικό σπλινίδιο, εκτός από τον παρόμοιο εμπλουτισμό με τον σπλήνα, έχει και παρόμοιο σήμα και στη ΤΑΦ2 ακολουθία, αλλά και σε όλες τις ακολουθίες διάχυσης. Οπότε, στην πρώτη μας ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι το 1. Πάμε στη δεύτερη μας ερώτηση. Ποια από τις δύο εξεργασίες είναι NET? Η πρώτη, η δεύτερη και οι δύο ή καμία? Μπορείτε να ψηφίσετε. Για να δούμε, οι περισσότεροι απάντησαν ότι είναι σωστή η δεύτερη. Για να δούμε όμως ποια είναι η σωστή απάντηση. Το πρώτο περιστατικό αφορά μια γυναίκα 68 ετών με πρωτοδιαγνωστέν CA μαστού, που κατά τη σταδιοποίηση σε CT αναδείχθηκε τυχαία μια αμοιογενώς εμπλουτιζόμενη εξεργασία σαφών ορίων στη περιοχή της ουράς του παγκρέατος. Στη συνέχεια διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία, κατά την οποία η εξεργασία είχε ανομοιογενές υψηλό σήμα στη ΤΑΦ2 ακολουθία και ανομοιογενή έντονο εμπλουτισμό, χαρακτηριστικά για όγκους NET. Όμως, στις στεφανιές ανασυνθέσεις της ΤΑΦ2 και ΤΑΦ1 ακολουθίας μετά την έγχυση σκιακραφικού, παρατηρούμε ότι αυτή η εξεργασία βρίσκεται κάτω από την ουρά του παγκρέατος και διαχωρίζεται με ένα λεπτό στρώμα λίπους. Οπότε δεν μιλάμε για έναν όγκο παγκρέατος, αλλά για έναν εξωπαγκρεατικό, οπισθοπεριτονιακό όγκο. Διενεργήθηκε CT κατευθυνόμενη βιοψία, η οποία ανέδειξε ότι ήταν ένα εξωεπινεφριδιακό παραγαγλίωμα. Όπως βλέπετε και εδώ πέρα με το βελάκι, φαίνεται το ακέραιο αριστερό επινεφρίδιο. Στη συνέχεια έγινε χειρουργική εξεργασία, η οποία επιβεβαίωσε και το εξωπαγκρεατική και την εξωεπινεφριδιακή θέση του παραγαγλιώματος. Στο δεύτερο μας τώρα περιστατικό. Αφορά γυναίκα 65 ετών, η οποία υποβλήθηκε σε CT λόγω άτυπου κοιλιακού άλγους. Στη CT αναδείχθηκε μια ευμεγέθη εξεργασία
που καταλάμβανε το σώμα και την ουρά του παγκρέατος, με περιφερειακές επασβεστώσεις και έντονο ανομοιογενή εμπλουτισμό. Στοιχεία όπως είναι και αυτά για έναν όγκο NET. Επιπλέον όμως, αναδείχθηκαν και έντονα διατεταμένα αγγεία στον σπλινογαστρικό χώρο κυρίως, τα οποία είχαν δημιουργηθεί από την πλήρη απόφραξη της σπλινικής φλέβας από ένα νεοπλαστικό θρόμβο που έφτανε έως την σπλινοπηλαία συμβολή. Διενεργήθηκε και σε αυτόν βιοψία με ενδοσκοπικό υπέρηχο, το οποίο ανέδειξε ότι ήταν ένα NET παγκρέατος grade 2. Οπότε και στη δεύτερη μας ερώτηση, η σωστή απάντηση είναι το 2. Πάμε στην τρίτη μας ερώτηση. Ποια από τις δύο κυστικές βλάβες πιστεύετε είναι NET, η πρώτη, η δεύτερη και οι δύο ή καμία? Είστε έστω στην τύχη. Είναι. Ψηφίστερο. 1, 2, 3, 4. Στο παλιό. Ψηφίστερο. Καμία. Καμία. Από ό,τι βλέπουμε, η απάντηση ήταν καμία, ε? Ναι, οι περισσότεροι. Ωραία. Να ξέρω. Όχι πολύ. Όχι πολύ, αλλά εντάξει. Δεν ψηφίσαμε πολύ. Για να δούμε τώρα και τα περιστατικά. Στην πρώτη περίπτωση, αφορά άντρα 49 ετών, ο οποίος υποβλήθηκε σε μαγνητική για την διερεύνηση κυστικού μορφώματος, το οποίο είχε αναδειχθεί σε υπερηχογράφημα. Η μαγνητική ανέδειξε ένα μόρφωμα με σαφή όρια και ομαλό περίγραμμα, το οποίο είχε πολύ ψηλό σήμα στη τα δύο ακολουθία, με εμπλουτιζόμενο τείχωμα και συμπαγή στοιχεία στο εσωτερικό του, αλλά χωρίς περιορισμό της διάχυσης. Επιπλέον, στην MRCP δίνεται η εντύπωση εσωτερικών διαφραγμάτων. Από αυτά τα χαρακτηριστικά, η μαγνητική το χαρακτήρισε έως ένα πιθανό ορόδες κυσταδένωμα. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα χαρακτηριστικά από αυτά είναι για ένα ορόδες κυσταδένωμα, όμως δεν είναι ο εμπλουτισμός. Διότι χαρακτηριστικό του ορόδες κυσταδενώματος είναι το λεπτό τείχωμα και το ότι δεν έχει συμπαγή εμπλουτιζόμενα στοιχεία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό ζητήθηκε να διενεργηθεί μία τριφασική CT αγγιογραφία παγκρέατος, όπου εδώ αναδείχθηκε το μόρφωμα ότι ήταν συμπαγές με κυστικά στοιχεία και όχι ένα καθαρά κυστικό μόρφωμα, και το οποίο συγκεκριμένο μόρφωμα είχε μέγιστο εμπλουτισμό στην όψιμη αρτηριακή φάση. Γι' αυτό το λόγο χαρακτηρίστηκε και από την CT ως πιθανό NET με κυστικές εκφυλήσεις. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε βιοψία με ενδοσκοπικό υπέρηχο, το οποίο επιβεβαίωσε ότι ήταν ένα NET παγκρέατος grade 1. Στη δεύτερη μας τώρα περίπτωση, αφορά άντρας 65 ετών, ο οποίος υποβλήθη σε CT αγγιογραφία παγκρέατος για την διερεύνηση ενός κυστικού μορφώματος, το οποίο και αυτό είχε αναδειχθεί σε υπέρηχο, και στην αξονική αγγιογραφία αναδείχθηκε το γνωστό κυστικό μόρφωμα με λεπτό εμπλουτιζόμενο τείχωμα και μέγιστο εμπλουτισμό στην όψιμη αρτηριακή φάση. Γι' αυτό το λόγο κιόλας χαρακτηρίστηκε από την CT ως πιθανό κυστικό NET, το οποίο όμως κιόλας επιβεβαιώθηκε με το Dot Date PET CT μεγάλο 68, όπως βλέπουμε και στις παρακάτω εικόνες. Το μόνο που έχουμε να σημειώσουμε για αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν ότι τα επίπεδα χρωμογρανίνης ορού ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα και επιπλέον η βιοψία που είχε πραγματοποιηθεί ήταν αρνητική. Οπότε η σωστή απάντηση
στη τρίτη μας ερώτηση είναι και τα δύο, ότι είναι κυστικές βλάβες νέτο. Πάμε στη τέταρτη ερώτηση. Ποιο από τα δύο εμπλουτιζόμενα μορφώματα πιστεύετε ότι είναι net? Το ένα, το δύο και τα δύο ή κανένα? Έπεσε το ένα, έπεσε το δύο, έπεσε το τρία. Δεν βλέπω να πατάω. Πατάμε. Πώς δεν το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Ψηφίστε. Ψηφίστε. Έσα στην τύχη. Δεν σας βλέπουμε. Κανένας. Ένας. Ένας. Τι ψήφισες. Τι ψήφισες. Άνοιξε το λίγο. Ναι, για να μην πάρει. Κάλο ένα. Άντε να πάμε 7. Στην τύχη. Κανένα. Μόλι άκουσα να εξετάσει, λάκησα νομίζω, ε. Κάνω πίσω. Δεν πειράζει. Αυτοί οι δύο. Άμα είναι να το αφήσουμε εδώ, δεν πειράζει, να δούμε τι. Μήπως δεν βλέπουν τις βλαβές. Σε έπισα να το πω με το λάκι. Σε έπισα να το πω με το λάκι. Ωραία. Αυτό είναι από πριν, κάτσε ένα λεπτό. Α, αυτό ήταν από πριν. Τι κάνουμε τώρα. Κανένα, λοιπόν, και οι δύο. Και οι δύο κανένα. Όχι, αγνοείστε αυτό. Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τεχνικά προβλήματα, δεν πειράζει. Εντάξει, άμα είναι. Θα αναφέρουμε τα περιστατικά μας, αν είναι. Όποιος το βρει, περνάει τις εξετάσεις από τώρα. Άμα είναι να αναλύσουμε τα περιστατικά. Ναι, ας τα αναλύσουμε. Το πρώτο περιστατικό αφορά γυναίκα 56 ετών, η οποία υποβλήθηκε σε CT εντερογραφία για την διερεύνηση ενός υποπλενογόνιου μορφώματος στη δεύτερη μέρα του 12δακτύλου. Από την CT εντερογραφία αναδείχθηκε ένα έντονα εμπλουτιζόμενο πολυποειδές μόρφωμα στο τείχομα της δεύτερης μοίρας του 12δακτύλου, το οποίο είχε μέγιστο εμπλουτισμό στην πρώιμη αρτηριακή φάση. Νωρίτερα δηλαδή από ό,τι θα περιμέναμε σε έναν τυπικό όγκο νετ. Επιπλέον, βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο μόρφωμα δεν ήταν αμυγός ενδοαυλικό, αλλά αναπτυσσόταν και εξωφυτικά. Κάτι το οποίο δεν είναι χαρακτηριστικό σε έναν όγκο νετ, αλλά σε έναν όγκο GIST. Γι' αυτό το λόγο, στη συνέχεια έγινε επέμβαση Whipple, το οποίο κιόλας μας επιβεβαίωσε ότι τελικά ήταν ένας όγκος G στο 12δάρτη. Οπότε το πρώτο δεν είναι. Το δεύτερο τώρα αφορά έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος υποβλήθηκε σε CT εντερογραφία λόγω κολικοειδούς κοιλιακού άλγους, από όπου η CT αγγιογραφία ανέδειξε μία τοπική πάχυνση του τυχώματος του έλικα του λεπτού εντέρου με μέγιστο εμπλουτισμό στην εντερογραφική φάση. Με τα ευρήματα αυτά και σε συνδυασμό με την λεμφαδενική μάζα και τις ακτινωτές προσεκβολές και πασβεστώσεις στο μεσεντέριο που φαίνονται εδώ στη στεφανιαία ανασύνθεση, μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα net λεπτού εντέρου με λεμφαδενικό μπλοκ στο μεσεντέριο. Επιπλέον, στη στεφανιαία ανασύνθεση, παρατηρούμε και τη χαρακτηριστική γωνίωση και στένωση του αυλού της έλικας του λεπτού εντέρου από τον όγκο NET, καθώς και τη συνοδό προστενωτική διάταση. Και εδώ, σε στεφανιαίες ανασυνθέσεις, βλέπουμε ότι στο διατεταμένο έλικα προστενωτικά παρατηρείται ένα πολύ μικρό υπέρπυκνο μόρφωμα, το οποίο πιθανολογείται ότι ήταν υπόλοιμα από φαρμακευτικό δισκείο
το οποίο βρέθηκε λόγω της στένωσης. Οπότε, η σωστή απάντηση στο 4 είναι το 2. Ωραία. Στην συμπόρωση του μαθητής, δεν ακούνται τη γωνία, ούτε τις πλευματέρες. Αν ακούσε να μην σπασίζει τη γωνία. Αν είχαμε δείξει την Στεφανία, ήταν εύκολο. Ήταν εύκολο. Έσταση, κυρία Βαθιά. Στα τρία αυτά, έτσι όπως είναι, όσο δεν θα αποκλείσει η γωνία της σπασίας του μαθητές, θα μπορούσε να είναι νέο. Θα μπορούσε, ωραία. Ναι. Γιατί να, δεν ακολουθεί τα αγγεία. Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι δυσπλασία, γιατί δεν ακολουθεί τα αγγεία. Δεν ακολουθεί τα αγγεία. Έχω μια δυσπλασία, την άλλη φορά θα δείξω αυτό με τη δυσπλασία. Μου δώσετε ιδέα. Να δω τι θα απαντήσετε εκεί. Θα θυμάσετε σημερινά. Και η τελευταία μας... Η τελευταία μας ερώτηση για σήμερα, σε ποια περίπτωση η εξεργασία στο ΙΠΑ αντιστοιχούν σε μεταστάσεις από ΝΕΤ. Στην πρώτη, στη δεύτερη και στις δύο ή σε καμία. Για να δούμε και εδώ. Απελπίστευτο. Κανένας. Δεν πρόσφερα στην ομιλία. Να, μόλις το πω αυτό, ψήφισα. Λέει κάποιο παιδί, το παιδί. Τι είπαμε, έξι. Ισοβαθμία. Ισοβαθμία. Ναι. Δηλαδή και οι δύο. Και οι δύο ή μόνο στη δεύτερη. Για να δούμε τώρα και τι. Το δεύτερο είναι σωστό. Ήταν καλό. Για να δούμε και την απάντηση. Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν άντρα 59 ετών, ο οποίος υποβλήθηκε σε τριφασική CT αγγιογραφία ύπατος για τον χαρακτηρισμό ευμεγέθων κυστικών εξεργασιών. Από την CT αγγιογραφία ύπατος αναδείχθηκαν κυστικές εξεργασίες με εμπλουτιζόμενο τείχωμα και θυλώδες προσεκβολές με μέγιστο εμπλουτισμό στην όψιμη αρτηριακή φάση. Χαρακτηριστικά όμως τα οποία δεν είναι για υπατικές μεταστάσεις από ΝΕΤ. Όμως στη στεφανιαία ανασύνθεση αναδείχθηκαν και εμπλουτιζόμενοι μεσεντέρι λυμφαδένες με επασβεστώσεις, όπως επιπλέον και ένα εμπλουτιζόμενο μόρφωμα σε γειτονική έλικα λεπτού εντέρου. Όπου εδώ τώρα θα φανούν και ακόμα καλύτερα και οι εμπλουτιζόμενοι μεσεντέρι λεμφαδένες, αλλά και δεξιά το εμπλουτιζόμενο μόρφωμα, το οποίο αναδείχθηκε σαν ΝΕΤ λεπτού εντέρου και θεωρήθηκαν και οι κυστικές εξεργασίες ως μέτα ύπατος. Στη συνέχεια διενεργήθηκε βιοψία ύπατος και τμηματική εντερεκτομή, όπου κιόλας επιβεβαίωσαν τη διάγνωση. Οπότε το πρώτο είναι σωστό. Ας δούμε τώρα για το δεύτερο. Το δεύτερο αφορά έναν άντρα 66 ετών με αδυναμία και απώλεια βάρους, ο οποίος υποβλήθηκε σε CT εντερογραφία λόγω γνωστών υπατικών μεταστάσεων από ΝΕΤ. Η CT εντερογραφία ανέδειξε τις πολλαπλές γνωστές μεταστάσεις, οι οποίες άλλες ήταν υποαγγιούμενες, άλλες υπεραγγιούμενες, όπως επίσης αναδείχθηκε και μια κυστική μετάσταση με υγροϊγρικό επίπεδο. Αυτή η ποικιλομορφία και στην απεικόνηση αλλά και στον εμπλουτισμό απαντάται συχνά σε υπατικές μεταστάσεις από όγκους ΝΕΤ. Και στη συνέχεια, σε στεφανιές ανασυνθέσεις, στην πρώιμη αρτηριακή φάση αναδείχθηκε μία μεσεντέριος λεφαδενική μάζα με επασβεστώσεις και ακτίνωτες προσεκβολές, καθώς και πολλαπλές εμπλουτιζόμενες εστίες σε γειτονικές έλικες ηλαιού. Οπότε και εδώ χαρακτηρίστηκε σαν πολλαπλά ΝΕΤ λεπτού εντέρου με μέτα ύπατος. Και σωστή απάντηση στην πέμπτη ερώτηση είναι η 3 και στις 2. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
οικογένεια, τα παρουσιάστε πολύ καλά τα περιστατικά. Είχατε, το κάνετε και πολύ ενδιαφέρον, το οργανώσατε με την ψηφοφορία, πολύ ενδιαφέρον. Τα περιστατικά ήταν πραγματικά πολύ τρίτη και φυσικά και με πολύ πληροφορία. Επομένως, ευχαριστούμε. Πολύ καλά περιστατικά. Εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Στριμίδη, γιατί αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχαμε τον Πολ τώρα. Οπότε ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του. Ασφαλώς και είναι καλό να εξοικειωνόμαστε με τέτοιους τρόπους, ναι. Γιατί γίνονται πιο ευχάριστοι σαν διαδικασία. Και να ψηφίζουν. Σιγά σιγά. Πρέπει να καθιερώσετε τη βραβεία για αυτούς που ψηφίζουν σωστά. Την άλλη φορά θα είμαστε πιο όργανο. Ωραία, πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιος από τους συναδέλφους που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι στα περιστατικά αυτά, εξηγηματικά ή κάτι να σχολιάσει. Ή και συνολικά στην παρουσίαση και της κυρίας Ξενού. Όχι. Νομίζω ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και τους δυο κυρίες Ξενού ειδικά σας. Ήταν νομίζω χρήσιμο εκπαιδευτικό και νομίζω μας ευαισθητοποιεί σε όγκους που πραγματικά τους βλέπουμε και δεν τους διαγνώσουμε. Δεν περνάμε μπροστά από τα μάτια μας και καμιά φορά πολλοί από αυτούς είναι εξαιρετικά μικροί, άλλοι από αυτούς κρύβονται στο πτύχωμα του εταίρου. Έχουν δυσκολίες. Επομένως, σας ευχαριστώ που μας εξοικειώσατε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα σας περιμένουμε όλους μαζί τους στο επόμενο ραντεβού της Τετάρτης. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε και όλους όσους ήσασταν μαζί μας. Είτε κοντά, είτε μακριά.